Γεια σας άνθρωποι της κοινωνίας, ναι, αυτό θα γίνει το intro. Εντάξει, ωραία. Να ξεκαθαρίσω κάτι πριν μπω, για να ακριβώς μπαίνω στο σερβερ. Σήμερα είναι gun review. Στο BFG που ο φίλος μου ο Άγγελος, που τον ρώτησα στα comments, μου είπε να χρησιμοποιήσω για αυτό το βίντεο. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Αύριο δεν θα έχει βίντεο, οπότε έκανα δεύτερο για σήμερα. Και να πω και κάτι για αυτό το όπλο. Το όπλο είναι λίγο overpowered, μπορώ να πω. Άμα καταφέρεις να μάθεις να το χρησιμοποιείς. Αλλά για να το μάθεις για κάποιους φαίνεται λίγο πιο δύσκολο. Attachments δεν μπορώ να σας πω ποια είναι τα καλύτερα. Αλλά άμα θέλετε για attachments, θα σας έλεγα να βάλετε Angel Defeat. Και μπορεί και κανένα laser, εγώ δεν έχω βάλει, αλλά βάλτε και ένα laser. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω τα άλλα, δεν είμαι expert σε αυτά. Και ναι, πάμε μέσα στο game, να μην χάνουμε και χρόνο από το game. Το όπλο δεν το είχα. Το πήρα σήμερα, μιας και είχα κάποια credits για να κάνω το βίντεο. Και βασικά έχω μάθει πιο γρήγορα να το χρησιμοποιώ από το L11-5A3. Τώρα το λέω καλά, καταλάβατε. Και πιστεύω ότι είναι ένα σχετικά καλό sniper. Απλά, όπως είπα και πριν, πρέπει να το μάθετε. Αλλιώς δεν είναι κάτι. Είναι one shot sniper πάντα. Και έχει και μία σφαίρα. Όχι πάντα, εννοούσα ότι δεν είναι πάντα one shot sniper, συγγνώμη. Μπορεί να κάνει και hit marker. Το λιγότερο για hit marker είναι 15 damage. Αλλά headshot, καλά εντάξει, όπως και σε όλα τα sniper είναι one shot. Π.χ. τώρα έκανε hit marker. Και γενικότερα είναι ένα OP sniper. Πόσες φορές το έχω πει. Οπότε να συγκεντρωθώ λίγο τώρα. Έχω κάνει και ζέσταμα και είμαι τέλεια τώρα. Παίζω καλύτερα. Δεν θέλω να κύβει. Α, shit cancel. Ω, κολλάτε. Κάτι τέτοιο περίμενα εκεί. Τον είδα και τον άλλον. Μου σε φάση άμα γίνει κανένα κολλάτι τώρα. Αλλά δεν γίνει. Αλλά σου γίνει. Έχω καλό κιντήρα. Όπα, κάτι άνοιξε κατά λάθος. Έχω καλό κιντήρα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω πιθα... εγώ κόλλησα, δεν ξέρω αν το δείτε εσείς. Έχω καλό κιντήρα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Επειδή έχω χαμηλώσει πολύ τον ήχο. Και επίσης είναι εδώ ένας. Οπότε... θα με περιμένει. 100%. Άντε. Και οπότε ας πάμε στο τέτοιο. Πετύχει ένα αυτό. Δεν έχω πεθάνει ούτε μία φορά. Που είναι καλό. Δηλαδή βγαίνει τέλειο βίντεο.
Όπως είχα πει, όταν έκανα το edit, μη χτυπήσει κανένα κουδούνι και με περάσει αστυνομικό. Και ήμουν και στο ίδιο μέρος. Και πάει το βίντεο μετά. Ευτυχώς έχει κόψει και αέρας που είχε πολύ. Μετά στην πόλη. Να το expose. Θα το έβγαζα πολύ ώρα το record. Και... ναι. Δεν πέτυχε ούτε καν. Θέλω να κολλάτσω τώρα. Α, τόσο. Δεν θέλω να βγάλω. Α, πάμε έτσι. Α, τον σκότωσαν. Πείτε μου, θέλω να τον σκότωσαν τώρα λίγο, γιατί ήταν λίγο απειλή αυτός. Σκοτώσαι. Όχι. Δεν είμαι. Καταπληκτικό KDR, δεν περίμενα τόσο καλό να βγει ένα βίντεο. Ειδικά αυτό, που δεν είναι ακριβώς πρόχειρο, επειδή θα το έκανα από πολλή ώρα. Και έχω κάνει τα βασικά, τα πάντα δηλαδή, στο edit. Οπ, έχω βάλει και το outro. Outro, και το outro. Πρώτο, με φάγε πίσω από τον ήχο, είναι το πρώτο death. Δεν πρέπει. Και... πιστρώ κάτι τώρα. Να κάνω expose τίτρο. Έχω βάλει και το outro που έλεγα. Και δεν είναι ακριβώς πρόθυμο. Πάλι είχα ένα λαγκάκι. Δεν πειράζει. Λίγο τα frames μου είναι λίγο... λίγο τα frames μου είναι... frames μου είναι λίγο... τα frames μου είναι κάπως, αλλά δεν ξέρω. Δεν θέλω... να βγει ακριβώς. Ω! Κολλάω! Έλα! Δεν με με σκότωσε αυτό. Καλά, εντάξει, εκεί κόλλησα. Μακάρι να μην κολλάει σε εσάς. Αλλά... το παθαίνω συχνά. Άμα παίζετε Phantom Forces, που δεν νομίζω οι περισσότεροι που το βλέπετε αυτό το βίντεο να παίζετε, πείτε μου άμα το έχετε πάρει. Και επίσης τώρα έχω πολλά πράγματα να δει τώρα, οπότε να θα κολλάει. Α, εσείς κάνετε σκοτ. Εκείνο σκι με το κλοκ πριν, δεν κατάλαβα. Το κλοκ, μάλλον. Sorry, που μάλλον λέω εγώ τώρα ακούγονται πολύ δυνατά τα πλήκτρα μου, αλλά έτσι είναι. Τον σκότωσα. Μάλλον. Να πάω. Αχ.
και να σκύει. Άλλος μου έριχνε. Δεν το δω. Νόμιζα ότι μου έριχνε εκείνος. Παρόλο που έχω μόνο 24 kills, καλό KDR, 25 kills. Έχω 5 deaths μόλις τώρα. Και καλή φάση, Παρεμπιπτόντως, άμα ακούτε το σπίτι μου, έχουν έρθει συγγενείς, όπως είχα πει και χθες. Ξεκινήσω το βίντεο. Ότι δεν θα μπορώ να μιλάω πριν, θα κάτω. Ήρθαν και σήμερα. Τι σας νοιάζουν αυτά. Ένα. Κολλάω. Και αυτό το χείρι θα ήταν full δικό μου, αλλά κόλλησα. Εσείς δεν ξέρω αν τα βλέπετε αυτά τα λογκάκια. Μακάρι να μην τα βλέπετε. Αυτός δεν με έχει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Έχω χαμηλώσει αρκετά τον ήχο. Οπότε μάλλον θα με ακούτε και βρήκατε πατέντα που είχα να πω. Καλά, εντάξει, πατέντα είναι. Επειδή με το πρόγραμμά μου πατάς ένα μικρόφωνο για να κάνει record και ένα διαφορετικό για να κάνει record. Απλά τα πατάω ταυτόχρονα. Και τώρα απλά τα βάζω έτσι και κόβω κανονικά το edit. Οπότε η ζωή μου έχει γίνει εύκολη. Oh! Πώς ήταν, δεν πειράζει. Ήταν πολύ εκεί. Ήταν πάρα πολύ. Επίσης μια βλακεία που έκανα στο προηγούμενο βίντεο. Έβαλα μια άλλη οθόνη. Πήγα να πω νέα οθόνη. Άλλη οθόνη και έγραψα τα όπλα. Κανονικά εγώ στο τέλος κάθε επεισοδίου θα σας λέω π.χ. εδώ τώρα θα βγαίνουν τα όπλα και απλά θα βγαίνουν στην οθόνη που είμαι εδώ. Δεν θα κάθομαι, δεν θα βγαίνει τέτοιο. Ελπίζω να μην βλέπετε αυτό το lag που υπάρχει. Δεν καταλαβαίνω τη φάση. Ωραία. Πάει. Και νομίζω ότι καλά πάει το κανάλι για, ας το πούμε, νέα αρχή, για μια νέα αρχή. Έχω τους φίλους μου, τον Άγγελο, π.χ. λέω ένα όνομα, δεν θα κάτσω να πω όλους τους φίλους μου που μου κάνουν support, είπα τον Άγγελο και τον Γιώργο με το κανάλι Τσιρίνης TV, link in the description by the way. Με έχουν βοηθήσει πολύ γενικότερα για να γίνει αυτό το κανάλι. Και ναι, στο Γιώργο τον Τσιρίνη TV πηγαίνετε, κάνετε ένα subscribe, like και κάνετε views στα βίντεο, ξέρω εγώ. Και ο Άγγελος δεν έχει κάποιο κανάλι, αλλά άμα μπορείτε στα comments γράψτε για τον Άγγελο, γράψτε καλά λόγια για τον Άγγελο, επειδή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με το revolver μ' αρέσει. Το Mateba 6 είναι revolver. Ποντάρω και με σκοτώνει. Team Deathmatch, οπότε όπως φαίνεται θα νικήσουμε. Επιτέλους. Επίσης στο βίντεο συζήτηση 1. Αυτό για να κρυβεί, γιατί να το πω. Αλλά τώρα το είδα. Μάλιστα, έντυπη. Ωραίο σώτα αυτό.
το κλιπάκι αυτό που έπαιζε ήταν το μεγαλύτερο μου kill game. 60. Το παλιό μου ήταν 59. 58 το άλλο βίντεο. Και αυτό είχε κάνει το ρεκόρ μου με 60 kills. Ωραία. Αλλά είχα αρκετά death, ήταν μέτρο. Είναι η αγαπημένη μου πίστα. Μετά είναι το desert storm που παίζουμε τώρα και μόλις νικήσαμε. Α, θα τον σκότωνε. Πόσα kills. 38 και 10 deaths. Μια χαρά. Ωραία, λοιπόν. Τώρα στην οθόνη θα έχουν βγει τα δύο όπλα. Το ένα αριστερά και το άλλο κάτω από αυτό στα αριστερά. Ή μπορεί και δεξιά. Μάλλον αριστερά. Ναι. Και ναι, σας παρακαλώ, άμα το βλέπετε το βίντεο, γράψτε ένα όπλο και τυχαίο να είναι, με βοηθάει έτσι ώστε εσείς να μην νομίζετε ότι βάζω το όπλο που με συμφέρει, για κάποιο λόγο να το νομίζετε αυτό, δεν ξέρω. Και ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο, επίσης για να δείτε εδώ τα attachments που έχω βάλει, είναι εδώ πάνω, στη δεξιά. Optics, το κανονικό, barrel, τίποτα. Το κανονικό δηλαδή, under barrel, angel grip. Και δεν έχω βάλει τίποτα other, αλλά μπορείτε να βάλετε lasers άμα θέλετε να κάνετε πιο πολύ trick shotting. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Peace. Go. I'm gonna go.